αναξιοποιεί το επί σειρά ετών, αν και σε κομβικό σημείο του παλιού λιμανιού, το κτίριο ιδιοκτησίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων μπαίνει επιτέλους σε τροχιά αποκατάστασης. Υπογράψαμε την τελική σύμβαση πριν μερικές μέρες και ένα έργο το οποίο ήταν κολλημένο για πολλά χρόνια μπαίνει στην τελική ευθεία. Οι εργασίες ξεκινούν με χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης την άνοιξη του 2023. Το κτίριο θα στεγάσει τις υπηρεσίες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων που σήμερα λειτουργούν σε μισθωμένο χώρο, ενώ το ισόγειο προβλέπεται να διατεθεί στον ΕΟΤ για τη δημιουργία του πρώτου κέντρου εξυπηρέτησης τουριστών και ένα μέρος θα μισθωθεί για εμπορική χρήση. Η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη ώστε να μπορέσουμε και να ξεπεράσουμε τις γραφειοκρατικές δυσκολίες, αλλά και να βρεθούν οι πόροι για τη χρηματοδότηση. Περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ είναι ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου. Και αυτό το κτίριο είναι η απόδειξη ότι όταν υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των νομικών προσώπων των Δήμων και τις υπηρεσίες των Δήμων, μπορούν να ξεπεραστούν τα εμπόδια και οι δυσκολίες στη γραφειοκρατία που υπάρχουν σε όλες τις μελέτες και σε όλα τα έργα. Με θέα τον εμβληματικό φάρο ανάμεσα στο μεγάλο αρσενάλι και το γυαλιτζαμί, το νέο κτίριο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μετά την αποκατάστασή του θα είναι απόλυτα εναρμονισμένο στην αρχιτεκτονική και τη φυσιογνωμία του Ενετικού Λιμανιού. Μετά από εγκρίσεις αρχαιολογίας, οι όψεις οι εξωτερικές δεν θα αλλάξουν, θα είναι αυτό που βλέπετε. Έτσι κι αλλιώς έχουν γίνει λιθοροποίηση. Είναι αυτό που βλέπουμε, μόνο θα γίνουν ξύλινα κουφώματα. Μέσα θα είναι ένα σύγχρονο κτίριο στο εσωτερικό του. Μετά από χρόνια στασιμότητας, το έργο της αποκατάστασης προχωρά και μάλιστα με βάση το χρονοδιάγραμμα θα είναι έτοιμο να παραδοθεί σε χρήση το επόμενο καλοκαίρι.